Τρεις μήνες συμπληρώνονται από το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Σύλλα, όταν σοβάδες έπεσαν στα θρανία αίθουσας της πρώτης τάξης δημοτικού. Από καθαρή τύχη αποφέθηκε τραγωδία, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε όταν το σχολείο ήταν κλειστό. Τρεις μήνες μετά, δημότες τρέφουν τα βέλη τους εναντίον της Λότζια, καθώς όπως υποστηρίζουν, ούτε ο αμίαντος απομακρύνθηκε, ούτε οι εργασίες επισκευής ξεκίνησαν, με συνέπεια η κατάσταση να παραμένει τραγική στο σχολείο λίγες μέρες πριν χτυπήσει το σχολικό κουδούνι. Οι υποσχέσεις έχουν πέσει στο κενό, μας κοροϊδεύουν κοινώς, δεν έχουμε απάντηση και δεν γνωρίζουμε αν σε 10 μέρες θα βγει ο αμίαντος, θα συντηρηθεί το σχολείο. Ντροπή για μια δημοτική αρχή. Που έχουμε να κάνουμε με εκπαίδευση, με παιδιά, έως και σήμερα να μην έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έχω τρία παιδιά και του χρόνου θα έρθει και η δεύτερη μου κόρη στην ίδια τάξη. Και του παραχρόνου και το τρίτο μου παιδί στην ίδια τάξη. Την οποία αυτή τη στιγμή αφήνουν ασυντήρητη με τον αμίαντο στο κεφάλι των παιδιών μου και αυτή πουθενά, απών. Επί έναν μήνα πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, μαθητές έκαναν μάθημα στην αυλή του σχολείου. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αρκετοί γονείς εκφράζουν τον προβληματισμό τους γύρω από τη στάση που θα κρατήσουν. Το σχολείο είναι απαράδεκτο για να πάνε τώρα τα παιδιά. Εμείς πήγαμε τώρα με την κυρία, με την πρόεδρο, πήγαμε τα παιδιά εκεί στο δήμαρχο. Ό,τι ακούσατε, ακούσαμε κι εμείς. Τίποτα. Όλα στους λόγους. Θα το δούμε. Έχουμε κάνει πολλές φορές συμβούλια, έχουμε κάνει γι' αυτό θέμα. Τίποτα. Είναι απαράδεκτο. Το ταβάνι έπεσε ακριβώς πάνω σε θρανείο. Εκεί θα καθόταν είτε ο γιος μου είτε η κόρη μου. Είμαι πολύ αγανακτισμένη με αυτούς. Αν ήταν το παιδί τους, θα έκαναν ενέργειες. Εγώ δεν θέλω το παιδί μου να το έχω ούτε με το κρύο, ούτε με τη ζέστη, ούτε έξω. Τόσο η Μαρία Κυπράκη, όσο και οι γονείς, αγανακτούν για τα όσα δεν έγιναν στο σχολείο, πέρα από το ξύλωμα των σταθρών σοβάδων από τα ταβάνια. Όλα είναι μηδέν. Να γίνει άμεσα αυτό το θέμα και να δούμε μια κατανόηση. Για το επίμαχο ζήτημα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να λάβουν όπως είπαν απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα. Η απάντηση του Δημάρχου δεν είμαι ενημερωμένος, δεν γνωρίζω το θέμα, θα ενημερωθώ και θα σας πω. Θεωρώ ότι μας κοροϊδεύουν. Παίζουμε τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Είναι ντροπή για μια δημοτική αρχή να μην έχει ασχοληθεί. Είναι ντροπή να μας λένε δεν γνωρίζω. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασάκης υποστηρίζει ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έγιναν σε χρόνο εξπρές και τα ελληνικά δεδομένα και ότι οι επίκουσες εργασίες απομάκρυνση του αμιάντου θα γίνουν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Υπογράψαμε σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρεία για αφαίρεση αμιάντου. Ωστόσο, εκκρεμεί σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να γίνει απομάκρυνση του αμιάντου πριν ανοίξουν σχολεία. Ταυτόχρονα, έχουμε κάνει διαγωνισμό για τις οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν για τη μόνωση της ταράτσης και την αποκατάσταση των σοβάδων. Και έχουμε καλέσει την εταιρεία να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης. Δεν κάλεσε καν εμένα ως πρόεδρο, ούτε και το τοπικό, δεν μας κάλεσε καν. Δεν ήρθε στο σχολείο, δεν ενδιαφέρθηκε, δεν έχουμε απάντηση. Παρά τις έγγραφες ενημερώσεις μου.